Ματθαίο και αγαπητοί αδελφοί Αγγελικοί, προσεύχεστε αυτοβούλος και αβιάστος εις την Ιεράν αυτή τελετή του γάμου. Αγαπητοί αδελφοί συγγενείς και φίλοι, προσήλθαμε εδώ ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας για να προσευχηθούμε στον Κύριό μας και Θεό μας και να τον παρακαλέσουμε να ενώσει τον αδελφό μας τον Ματθαίο και την αδελφή μας την Αγγελική με τον ιερό δεσμό του γάμου και να τους κάνει σήμερα μία οικογένεια ευλογημένη, αγαπημένη και αγία. Αν κάποιος από εσάς, όλους, που γνωρίζει κάποια αιτία για την οποία οι δύο αυτοί νέοι δεν μπορούν να παντρευτούν, ας μιλήσει τώρα, αλλιώς ας σιωπά. Αγαπητέ αδερφέ, φέρε μια προσευχή. Να τα έχουμε κυρίω ευλογημένο Θεό. Θέλω να σε παρακαλέσω με κυρία μου την ώρα αυτή όλου του καλεσμένου ευλογημένου να του αναρρίξει, να του ευλογήσει, να του αγγίξει, γιατί είναι χαρά όλων μα ευλογημένο Θεό μα που είμαστε χαρά των παιδιών μα. Ευλόγησε μα όλου, φέρε σε κατάρρευση τη καρδιά μα, ευλογημένο κύριε. Ανέλαβε τον λόγο σου, τον κουλό σου, ευλογημένο κύριε. Ευλόγησε τον Ματθαίο την Αγγελική με κάθε ευλογία πατέρα. Το Άγιο Τωμά σου, ευλογημένο Κύριε, και εσύ ο Θεός ημών να κάνεις μια ευλογημένη οικογένεια, γιατί μόνο με σένα, ευλογημένο Θεός μας, τα πάντα γίνονται χαρούμενα και ευλογημένα. Εις το όνομα του Χριστού αφιερώνουμε αυτά τα παιδιά στα χέρια τα δικά σου, αφιερώνουμε τον δούλο σου και όλους εμάς και σε ευχαριστούμε για όσα μας έχεις χαρίσει μέχρι σήμερα, εις το όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Αμήν. Καθίστε αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο 541. Ύμνος 541. Απ' αγάπη ο πλαστής Θεός, στο παραδείσο τους πρωτοβλά, στους δύο έντες αυτούς, να σε ενημερώσω ότι απέναντι στο πάρκινγκ του Σκλαβενίτη δεν πρέπει να παρκάρουμε, γιατί σε λίγο θα κλείσουν και δεν μπορείτε να βγάλετε τα αυτοκίνητά σας όποιος έχει παρκάρει εκεί. Και επίσης απέναντι στο Pet City μας ειδοποίησαν ότι αν υπάρχουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα θα φωνάξουν την τροχέα, προκειμένου λοιπόν
να σας γράψουν. Υπάρχουν τόποι στους δρόμους γύρω-γύρω να βάλετε τα αυτοκίνητά σας για να μην υπάρχουν πρόβλημα. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, από τη Γένεση και από το πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η δε γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε φως. Και είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί πάντων. Και έπλασεν Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και νεφίσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Και φύτευσεν Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έδεσεν εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δέντρων ωραίων εις την όρασιν και καλών εις τη γεύσιν και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έδεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ για να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ, λέγον, από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει. Από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού, δε θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέραν φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμεις αυτόν βοηθών, όμοιον με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και εκοιμήθη και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής και κατασκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποία έλαβε από το Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα, ποστούν εκ των οστέων μου και σάρξε εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο, η σάρκα μία. Αμήν. Εξ αρχής και απ' αρχής, ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα και τον ουρανό, τον τόπο της κατοίκησής του και τη γη, τον τόπο όπου επρόκειτο να κατοικήσει ο άνθρωπος, το μοναδικό δημιούργημα αυτού, το πλαστέν κατά την εικόνα και με πρόθεση να γίνει κατά την ομοίωση του Θεού, ώστε να κατοικήσουν στη βασιλεία του, στον τόπο της κατοίκησής του, στην αιώνια ζωή, στους αιώνες των αιώνων μόνοι, τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού και συγκληρονόμη σου Χριστού. Και έτσι λοιπόν άρχισε το σχέδιο του Θεού. Και το σχέδιο του Θεού μέρα με τη μέρα, καθώς είναι γεγραμμένο στο Λόγο Του και αποκαλύπτεται σε όλους τους ανθρώπους που μελετάνε τη Γραφή, μέρα με την ημέρα, αρχίζει να εκπληρώνεται μέχρι που έφτασε στο σημείο και έφτιαξε τον άνδρα, τον άνθρωπο, από χώμα, τον έπλασε με τα χέρια του, ενεφύσισε εις αυτόν εκ του πνεύματός του και έκαμε τον άνθρωπο εις ψυχή ζώσα ώστε να γνωρίζουμε όλοι σήμερα ότι ο άνθρωπος, θα τολμούσα να πω, είναι καταδικασμένος να υπάρχει αιώνια, είτε στην παρουσία του Θεού στη Βασιλεία των Ουρανών, είτε στην αιώνια απώλεια. Και έτσι λοιπόν, ο Θεός που αγάπησε τον άνθρωπο με ιδιαίτερη αγάπη, με αγάπη σε αιώνια, ο Θεός για να τον τοποθετήσει έφτιαξε ένα υπέροχο τόπο, τον Παράδεισο. Έναν υπέροχο κήπο και εκεί τον τοποθέτησε, εκεί τον έθεσε με αποστολή και με έργο να φυλάει αυτό και να εργάζεται εις αυτόν. Παράξενο αυτό, τι έργο θα μπορούσε να κάνει, θα δούμε όμως. Ο Αδάμ στον Παράδεισο, αφού τα πάντα ήταν όλα τέλεια,
δεν χρειαζόταν τίποτα να προσθέσει, ούτε να αφαιρέσει, ούτε να τακτοποιήσει. Και κατά ποιον τρόπο θα μπορούσε ο Αδάμ να φυλάξει, εκτός από το να εργάζεται, να φυλάξει και τον Παράδεισο. Όμως, η δεύτερη διαπίστωση που έκαμε ο Θεός μέσα από το Λόγο Του είναι ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Γι' αυτό πήρε μια στερεά απόφαση να φτιάξει έναν άλλον άνθρωπο όμοιο με αυτόν, για να είναι βοηθός αυτού, και έτσι επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και κοιμήθη, η πρώτη νάρκωση, και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού, η πρώτη εγχείρηση, και έκλεισε τη σάρκα, και έκλεισε με σάρκα τον τόπο αυτής, η πρώτη πλαστική επέμβαση, και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβε από τον Αδάμ η γυναίκα, και ενώ κοιμόταν ο Αδάμ τελειοποίησε την γυναίκα και την παρουσίασε όταν ξύπνησε ο Αδάμ σε αυτόν. Και ο Αδάμ έμεινε έκπληκτος από τη γυναίκα, καθώς εντυπωσιάστηκε, του άρεσε και την αγάπησε. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει το μυστήριο του γάμου. Γιατί ο γάμος είναι ένα μυστήριο. Δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζονται, ξαφνικά βλέπονται, κάτι γίνεται μέσα τους. Ο Θεός εκχαίει την αγάπη του Διαπνεύματος Αγίου στις καρδιές τους και δημιουργείται μία ένωση μοναδική, καθώς ομολογεί και ο Κύριος μας στην ομολογία του Αδάμ: «Τούτο είναι πλέον οστούν εκ των οστέων μου και σάρξε της σάρκος μου. Αυτή θα ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη». Και έτσι ο άνδρας έδωσε το όνομά του στην γυναίκα του, Ανδρής, και επειδή ένας άνδρας είναι για μία γυναίκα, καθώς διέκρινε ο Αδάμ τη μοναδική γυναίκα και η γυναίκα το μοναδικό άνδρα. Και έκτοτε μέχρι σήμερα υπάρχει αυτό το φοβερό θαύμα να είναι 50-50% η συμμετοχή ανδρών και γυναικών, που σημαίνει ένας άνδρας για μία γυναίκα, μάλιστα με μια μικρή απόκληση 0,5% εξαιτίας του μέσου όρου ηλικίας της γυναίκας, που είναι λίγο μεγαλύτερη. Αλλά το θαύμα αυτό χιλιάδες χρόνια τώρα υφίσταται και δεν μεταβάλλεται, οποιασδήποτε συνθήκες και αν υπάρξουν, ένας άντρας για μια γυναίκα, μια γυναίκα για έναν άντρα. Και μπροστά στην ομολογία του Αδάμ αλλά και της Εύας, ο Θεός κάνει το δικό του λόγο και τη δική του πρόταση. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ομολόγησες Αδάμ ότι αυτή είναι η γυναίκα σου, και επειδή ομολόγησες Εύα ότι αυτός είναι ο άντρας σου, γι' αυτόν το λόγο θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού, και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μία. Παρόλο που δεν είχαν γονείς, βέβαια, λόγος του Θεού δεν είναι για τότε, είναι για τότε, για σήμερα και για πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων, ο λόγος είναι αναλύωτος. Και έτσι ο Θεός δημιούργησε αλλά και εθέσπισε τον πρώτο γάμο, το γάμο του Αδάμ και της Εύας. Μία ένωση μοναδική, απόλυτη, τέλεια, η σάρκα μία, η ψυχή μία και η πνεύμα ένα. Και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, δίνει εντολή ο Θεός, άνθρωπος ας μη χωρίζει ποτέ. Επαναλαμβάνω όμως ότι ο Θεός προσδιόρισε τον Αδάμ και την Εύα να είναι μία σάρκα, αλλά επίσης προσδιόρισε τον Αδάμ και την Εύα να είναι απόλυτα ένα, μία ψυχή και ένα πνεύμα, καθώς ο άνθρωπος είναι τριαδικός. Όπως ακριβώς και ο Θεός είναι τριαδικός, είναι ο Θεός ο Πατέρας, ο Υιός του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, έτσι και ο άνθρωπος ένας Θεός, τρεις είναι μαρτυρούντες στον ουρανό, Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο, αλλά αυτοί οι τρεις είναι ένα. Έτσι και ο άνθρωπος, για να το καταλάβουμε καλά, και μόνο εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε, είναι τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα, αλλά ένας άνθρωπος. Τώρα λοιπόν θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός μαζί με την γυναίκα που ο Θεός του χάρισε, η γυναίκα αυτή μαζί με τον άντρα που ο Θεός της χάρισε, να προχωρήσουν μαζί αγαπημένοι
ενωμένοι για όλη τους τη ζωή, καθώς οι συγγένειες των ανθρώπων έχουν διάρκεια ζωής. Για όλη μου τη ζωή αυτός ήταν ο πατέρας μου, για όλη μου τη ζωή αυτή ήταν η μητέρα μου, για όλη μου τη ζωή αυτή ήταν η γυναίκα μου και για όλη τη ζωή του Ματθαίου η Αγγελικούλα θα είναι η γυναίκα του και για όλη τη ζωή της Αγγελικούλας ο Ματθαίος θα είναι ο άντρας της. Αυτές οι συγγένειες παύουν να υπάρχουν στην αιωνία ζωή. Καθώς και εμείς το καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά, ο πατέρας μου πέθανε το 1981, τον αγαπούσα πολύ, αλλά τον έχω ξεχάσει τώρα. Εκεί όμως στον ουρανό θα υπάρχει μνήμη των προτέρων, θα ξέρει ο Ματθαίος ότι αυτή είναι η γυναίκα που του χάρισε ο Θεός για τη γη αυτή, για τη ζωή αυτή, αλλά το κύριο πρόσωπο που θα αποσπά το ενδιαφέρον και την αγάπη όλων μας, εάν μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε εκεί, θα είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο νυμφίος της Εκκλησίας μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδερφές, τώρα μπαίνουμε σε μια καινούργια πορεία. Όχι εμείς ακριβώς, όσο ο Ματθαίος και η Αγγελικούλα. Μπαίνουμε σε μια καινούργια πορεία. Μια πορεία που δεν έχει σχέση με το παρελθόν. Το παρελθόν, στο παρελθόν, η Αγγελικούλα κεφαλήγει και ανήκε στον πατέρα της και στη μητέρα της, ήταν υποχρεωμένη να υποτάσσεται και να υπακούει τους γονείς της, το ίδιο και ο Ματθαίος, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρισκότανε. Τώρα όμως αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα το κύριο πρόσωπο στη ζωή σου, Ματθαίε, είναι και πρέπει να είναι αυτή που ο Θεός σου χάρισε, όχι για να σε κάνει ευτυχισμένο, αλλά για να την κάνεις εσύ ευτυχισμένη. Όπως ο Αδάμ είχε αποστολή να εργάζεται στον παράδεισο που ο Θεός χάρισε σε αυτόν και στην Εύα. Και η Εύα είχε αποστολή να είναι βοηθός του Αδάμ στο να φροντίζουν, να φυλάνε, να εργάζονται το παράδεισο που ο Θεός του χάρισε. Έτσι και σε εσάς, αδελφέ Ματθαίο, ο Θεός δίνει μία αποστολή. Σας χαρίζει το δικό σας παράδεισο που είναι η οικογένειά σας. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Τώρα ο Θεός δημιουργεί, όχι μόνο εδώ στη γη, καθώς ο Θεός σας ευλογεί, σας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Καθώς είσαστε και είστε ευλογημένοι από το Θεό Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, καθώς έδωσε ο Θεός εξουσία και στους δυο σας να ονομαστείτε τέκνα Θεού, γιατί αποδεχθήκατε τον Ιησού Χριστόν, Κύριό σας και Θεό σας. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριός σου και Θεός σου. Ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριός σου και Θεός σου. Με αυτή και μόνο την ομολογία σας, τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Και ο Θεός δημιουργεί, όπως διάβασα και πριν και το επαναλαμβάνω, για να και εφύτευσεν Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς, και έθεσε εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε και έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δέντρων ωραίων εις την όρασιν και καλών εις την γεύση και το ξύλον της ζωής μέσω του παραδείσου, εν το μέσο του παραδείσου και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Έτσι και ο Θεός σήμερα δημιουργεί το δικό σας παράδεισο που είναι η δική σας χριστιανική οικογένεια. Και καθώς δεν είστε μόνο γεγεννημένοι εκ της σαρκός, σαρκικοί άνθρωποι, αλλά και οι δύο είστε γεγεννημένοι εκ του πνεύματος, αμήν, άρα πνευματικοί άνθρωποι, άρα τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, άρα Κύριός σας και Θεός σας είναι ο Ιησούς Χριστός, άρα η ελπίστης προσκλήσεώς σας είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Και εκείνο το οποίο ζητάτε πρώτον είναι η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού. Και όλα αυτά τα λέω με τη βεβαιότητα γιατί σας γνωρίζω. Γι' αυτό και ο Θεός δημιουργεί σήμερα το δικό σας τον παράδεισο και θέτει μέσα σε αυτόν το δικό σας τον παράδεισο εσάς. Εσάς και όλα τα τέκνα και όλα όσα θα συμβούν θα είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Μέσα στην αγάπη του Θεού Πατρός, στη χάρη του Χριστού και στην κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Και όπως ο Θεός κάθε δειλινό επισκεπτόταν τον Αδάμ και την Εύα στον παράδεισό τους,
και συνομιλούσε μαζί τους και ήταν η χαρά του να συνομιλεί, η χαρά του Θεού να συνομιλεί με τον Αδάμ και την Εύα, έτσι με τα πάσης βεβαιότητος, αδέλφια μου αγαπημένα, η χαρά του Θεού θα είναι να σας επισκέπτεται κάθε δειλινό όταν το κακό της ημέρας περνάει, γιατί η μέρα δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη. Όταν το κακό της ημέρας περνάει και θα είσαστε πια μόνοι σας το βράδυ πριν κοιμηθείτε, η χαρά του Θεού δια του Ιησού Χριστού θα είναι να συνομιλεί μαζί σας. Αλλά και η δική σας η χαρά θα πρέπει να είναι να συνομιλείτε μαζί Του, οι δυο σας ένα. Αλλά όπως τον Αδάμ έδωσε αποστολή να εργάζεται στον παράδεισό του και να φυλάτει, να διατηρεί τον παράδεισό του, κατά τον ίδιο τρόπο δίνει εντολή σε σένα ο Θεός να εργάζεσαι στο δικό σου τον παράδεισο, στη δική σου την οικογένεια, να τη φροντίζεις για να διατηρείται στην παρουσία του Θεού. Και σε σένα δίνει αποστολή, Αγγελικούλα μου, να είσαι πάντοτε βοηθός, χρήσιμος, όμοιος με Αυτόν, εις το να εργάζεστε, να διατηρείτε ο παράδεισός σας εν ζωή μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Ποτέ μην ξεχάσετε ότι ο παράδεισος του Αδάμ και της Εύας καταστράφηκε, γιατί ο Αδάμ δεν εργάστηκε μέχρι τέλους το έργο και την αποστολή που του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Σου εμπιστεύεται έργο και το έργο σου είναι αυτή η κοπέλα. Σου εμπιστεύεται έργο και αποστολή και το έργο σου είναι αυτός ο άντρας. Σας εμπιστεύεται έργο και το έργο σας είναι η οικογένειά σας και τα παιδιά σας. Φροντίστε να εργάζεστε το έργο του Θεού. Πώς? Υποτασσόμενοι υπακούοντας στο λόγο το γεγραμμένο του Θεού και εξητώντας την φωνή του Πνεύματος του Αγίου να διοικήσετε από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το έργο της διατήρησης του παραδείσου σας και της ευλογίας του Θεού και της παρουσίας του Θεού και της συνομιλίας του Θεού. Είναι να εργάζεστε για να διατηρηθεί η οικογένειά σας στην παρουσία του Θεού, να είναι ευτυχισμένη, αλλά όχι με ανθρώπινα κριτήρια, ευλογημένη, γιατί εσύ έχεις την ευθύνη να την παραστήσεις όπως ο Χριστός, και θα το διαβάσουμε, την Εκκλησία έχει ευθύνη να την παραστήσει στον Πατέρα του Αγία, αμόμητο, τέλεια, μη έχουσα κελίδα, ηρητήδα ετήτων τιούτων. Αυτό είναι το έργο σου, αυτή είναι η ευθύνη σου, αυτή είναι η αποστολή σου, να φυλάξεις την Αγγελικούλα σε αγιασμό και καθαρότητα, γιατί αυτή αποτελεί τη δόξα σου. Εάν η Αγγελικούλα δεν είναι ένδοξη, εσύ είσαι εντελώς άδοξος. Να πω μια έκφραση που δεν είναι ωραία για τα σκουπίδια. Εάν εσύ, Αγγελικούλα, δεν φροντίσεις, γιατί ο Ματθαίος είναι η κεφαλή σου, αν δεν φροντίσεις πραγματικά, υποτασσόμενοι, υπακούοντας πρώτα στον Ιησού Χριστόν τον Κύριό σου και χάριν του Λόγου του Θεού στην κεφαλή σου που είναι ο Ματθαίος, δεν θα μπορέσεις να διατηρήσεις, να εργαστείς και να διατηρήσεις τον παράδεισο που σήμερα ο Θεός σου χαρίζει και εκπροσωπείται από το σύζυγό σου και σε σένα εκπροσωπείται από τη σύζυγό σου. Αμήν. Αυτό είναι το μήνυμα του Θεού για σας. Φροντίστε και εργάζεστε τον παράδεισό σας. Διατηρήστε τον, φυλάξτε τον μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, ώστε όχι ευτυχισμένοι σαν άνθρωποι, ευλογημένοι σαν παιδιά του Θεού, σαν δούλος και δούλη του Θεού, σαν δούλη του Θεού, να εισέλθετε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι ίσα ίσα ή καθόλου. Πλουσίως να εισέλθετε και η είσοδό σας πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών εξαρτάται από το έργο σου να φυλάξεις, να εργάζεσαι και να φυλάξεις τον παράδεισο που σήμερα σου χαρίζει. Τον βλέπεις τον παράδεισο, τον έχεις αναγνωρίσει, έχεις δοξάσει το Θεό για αυτόν τον παράδεισο. Πρόσεξε, μην τον χάσεις, μην τον χαλάσεις, μην χαθεί από τα χέρια σου. Τον βλέπεις τον παράδεισο σου, Αγγελικούλα? Εκεί είναι δίπλα σου, στα δεξιά σου. Ο Θεός τον χάρισε για να είσαι ευτυχισμένη. Και ξαναλέω, όχι ευτυχισμένη με ανθρώπινα κριτήρια, ευλογημένη. Από σένα εξαρτάται
να διατηρήσεις, να εργαστείς και να διατηρήσεις αυτό τον παράδεισο που σήμερα σας χαρίζει ο Θεός. Αλλά και εμείς τον βλέπουμε τον παράδεισο αυτό. Και χαιρόμαστε και δοξάζουμε τον Θεό. Γιατί βλέπουμε δύο νέα παιδιά, χαρούμενα, όμορφα, το λιγότερο, ευλογημένα, ευτυχισμένα και έτοιμα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και η εντολή που έχει δώσει ο Θεός είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον καθώς ο Χριστός σας αγάπησε. Γιατί η Αγγελικούλα δεν είναι σύζυγός σου. Τώρα γίνεται σύζυγός σου. Είναι αδελφή σου. Είναι φίλη σου και σύζυγός σου. Αυτός είναι ο παράδεισός σου. Δεν είναι ο σύζυγός σου. Είναι ο αδελφός σου. Είναι ο φίλος σου και ο σύζυγός σου. Και το τέλος της παραγγελίας είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον εκαθαράς καρδίας. Συνειδήσεως αγαθής και πίστος ανυποκρίτου. Ποτέ μην αφήσετε στην καρδιά σας να ανέβει παράπονο, πίκρα ο ένας για τον άλλον, στενοχώρια, γκρίνια, ζήλια. Πάντοτε θα υπάρχει μέσα στην καρδιά σας ένα χαρακτηριστικό, αγάπη εκαθαράς καρδίας. Και όταν η καρδιά σας θα είναι καθαρή, πραγματικά θα την αγαπάς όπως ο Χριστός αγαπάει και θα τον αγαπάς όπως Χριστός αγαπάει. Αλλά και συνειδήσεως αγαθής. Μην χάσετε την αγαθή σας συνείδηση. Θα αναβαγίσετε στην πίστη, θα τα χάσετε όλα. Και τι είναι η αγαθή συνείδηση? Το παρελθόν. Το παρελθόν σήμερα διαγράφεται. Και το δικό σου και το δικό σου. Νέα αρχή, νέα πράγματα. Ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Τώρα δημιουργεί ο Θεός το δικό σας τον παράδεισο. Άρα ποτέ δεν θα σκέφτεστε το παρελθόν με χαρά ή με συγκίνηση. Γιατί το παρελθόν τελείωσε. Το μόνο που θα σκέφτεστε είναι το, ο ένας τον άλλον, το τώρα και ιδιαίτερα το τότε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μην καταστρέψετε τη συνείδησή σας. Διατηρήστε τη αγαθή βλέποντας το πρόσωπο του Χριστού. Και εν τέλει με πίστη ανυπόκριτη, ειλικρινή. Δεν ερχόμαστε στο Χριστό για να μας δώσει γυναίκα να παντρευτούμε και άντρα να παντρευτούμε. Στο Χριστό ήρθατε γιατί αγαπάτε τον Χριστό. Και επειδή αγαπάτε τον Χριστό, ο Χριστός πρώτος σας αγάπησε. Γι' αυτό και σας ευλόγησε. Και σήμερα κρατάς το χέρι της και σου κρατάει το χέρι σου. Αυτή είναι η απόδειξη της αγάπης του Θεού Πατρός. Γιατί σου δίνει μια γυναίκα που δεν την αξίζεις και σου δίνει έναν άντρα που δεν τον αξίζεις, αλλά που ο Ιησούς Χριστός κάνει να είσαστε ο ένας ίδιος με τον άλλον. Ο ένας τέλειος για τον άλλον, ο ένας ο πιο ευλογημένος για τον άλλον. Δεν υπάρχει καλύτερος άντρας για σένα, αδελφή Αγγελικούλα, από αυτόν που ο Θεός σου χαρίζει. Είναι έτσι? Ούτε θα υπάρξει. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πρόσωπο από αυτό το οποίο σήμερα σου χαρίζει, αδελφέ Ματθαίο, την Αγγελικούλα. Είναι έτσι? Αμήν. Αν είναι έτσι λοιπόν, άκου τι λέει ο Λόγος του Θεού. Για να διατηρήσετε την ενότητά σας, την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Οι άνδρες πρέπει να αγαπάτε τα γυναίκα σας όχι όπως νομίζετε, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Θυσία, θυσίασε τον εαυτό του υπέρ αυτής με ένα σκοπό, να αγιάσει αυτήν. Αυτό είναι το έργο σου και αυτή είναι η αποστολή σου. Να αγιάσει αυτήν, αφού την καθαρίσει με το λουτρόν του ύδατος δια του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού θα είναι το Α και το Ω σε σένα και στην Αγγελικούλα. Δια να παραστήσει αυτήν ο Χριστός στον εαυτό του ένδοξον Εκκλησία, μη έχουσα λιτίδα ή κοιλίδα ή τι των διούτων, αλλά δια να είναι Αγία και άμωμος. Αυτή είναι η αποστολή σου. Θα παραστήσεις το σώμα σου θυσιαζόσα, Αγία, ευάρεστο εις το Θεό, και αυτή θα είναι η λογική σου λατρεία, καθώς θα μεριμνάς, θα φροντίζεις με προσευχή, με αγώνα καλό, με δρόμο και με πίστη να διατηρηθεί η Αγγελικούλα που σου χαρίζει ο Θεός σε αγιασμό και καθαρότητα, ώστε μαζί να εισέλθετε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι χρεωστείς να αγαπάς τη γυναίκα σου όπως το σώμα σου, όχι λιγότερο. Όπως αγαπάς το σώμα σου, το ίδιο θα αγαπάς και τη γυναίκα σου και θα φροντίζεις η αποστολή σου να την εκτρέφεις και να την περιθάλπτεις.
εντολή Θεού, λόγος Θεού. Η φροντίδα σου είναι να την εκτρέφεις σωματικά, ψυχικά και πνευματικά. Να υπάρχει αύξηση πνευματική και πνευματική. Να την εκτρέφεις και να την περιθάλπτεις ενώπιον του Θεού. Αμήν Ματθαίο μου. Καθώς και ο Κύριος στην Εκκλησία. Και τώρα εσύ αδελφή μου, Αγγελικούλα. Ο Θεός έκανε χάρη και σε μεγάλωσε. Ενώ ο Ματθαίος κοιμότανε, δεν σε ήξερε. Και ξαφνικά σε παρουσίασε μπροστά στο Ματθαίο και ο Ματθαίος αγάπησε. Αλλά και εσύ τον αγάπησες. Και εγώ είμαι μάρτυρας. Αλλά ο Θεός ξέρει τα πάντα. Γι' αυτό η γυναίκα που αναγνωρίζει τη χάρη που έκανε ο Θεός και εσύ, Αγγελικούλα μου, που αναγνωρίζεις τη χάρη που έκανε ο Θεός σε σένα. Αμήν, την αναγνωρίζεις. Χάρη, έλεος, έκανε ο Θεός σε σένα και σου χάρισε τον αδελφό μας τον Ματθαίο για σύζυγο. Γι' αυτό οι γυναίκες πρέπει να υποτάσσεστε εις τους άντρες σας ως εις τον Κύριον, διότι ο Ανήρ είναι η κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός η κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός είναι ο σωτήρ του σώματος. Το επαναλαμβάνω. Πρέπει να υποτάσσεσαι εις τον άντρα σου ως εις τον Κύριον, διότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός είναι ο σωτήρ του σώματος. Σωτηρία. Σωτηρία χωρίς το Ματθαίο δεν υπάρχει σε σένα. Με κατάλαβες? Μαζί θα πάτε στον ουρανό. Μαζί. Η υποταγή σου που λέει ο Λόγος του Θεού δεν είναι δουλική. Είναι υπακοή απόλυτης ελευθερίας. Όπως λέει ο Χριστός, ελεύθεροι όντες, δουλώνουμε τον εαυτό μας στο Θεό, ώστε το αποτέλεσμά μας να είναι ο αγιασμός και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Εσύ ήσουν, είσαι και παραμένεις απολύτως ελεύθερη, γιατί σε ελευθέρωσε ο Χριστός από όλα. Γι' αυτό και καθώς είσαι ελεύθερη, θα δουλώσεις τον εαυτό σου στον Κύριο, υποτασσόμενη στον άντρα σου που είναι η κεφαλή σου, κατά πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού εν Κύριο. Αλλά το μεγάλο θαύμα είναι, όσο πιο πολύ εσύ υποτάσσεσαι στον άντρα σου κατά το λόγο του Κυρίου, τόσο πιο πολύ ο Ματθαίος θα αγαπάει εσένα. Και όσο πιο πολύ αγαπάει εσένα ο Ματθαίος, τόσο πιο πολύ θα υποτάσσεσαι σε αυτόν. Και έτσι, μέρα στη μέρα, μήνα στο μήνα, χρόνο στο χρόνο, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, η αγάπη σας θα είναι αυξανόμενη. Όλο και περισσότερο θα σε αγαπάει, δεν υπάρχει όριο στην αγάπη. Και όλο και περισσότερο θα τον αγαπάς. Και εδώ γίνεται ένα φοβερό θαύμα, αγαπητή Αγγελική, και θέλω να το διαβάσω. Λέει ο Απόστολος Παύλος, προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον, όλο και περισσότερο. Και τότε θα έρχεστε εις επίγνωση του Θεού και του θελήματός Του και εις νόηση και κατανόηση μεταξύ σας. Θα μπορείτε με επίγνωση Θεού να κατανοείς τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις ανάγκες και τα ζητήματα της Αγγελικούλας, όπως και η Αγγελικούλα θα κατανοεί απολύτως τη ζωή τη δική σου και η ενότητα θα γίνεται όλο και πιο σφιχτή. Με αποτέλεσμα θα μπορείτε πια σαν ένα, όχι σαν δύο, γιατί από σήμερα δεν είσαστε δύο, είσαστε ένα, γιατί ο Θεός σας κάνει, σας παντρεύει, σας συζεύει και θα διακρίνετε, θα έχετε την ικανότητα να διακρίνετε τα διαφέροντα, τι είναι το θέλημα του Θεού, τι είναι το τίμιον και τι το αχρίον, και θα εκλέγετε το τίμιον και οι δυο μαζί και θα απορρίπτε το αχρίον, ώστε να είστε μεταξύ σας ειλικρινείς
Δεν θα υπάρχει μυστικό, δεν θα υπάρχει κρυφό, δεν θα υπάρχει ψέμα, μια τέλεια ενότητα, ένα. Όπως εσύ δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα από την ψυχή σου ή από το πνεύμα σου ή από το σώμα σου, κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα από την αγγελικούλα, ομοίως και η αγγελικούλα. Ειλικρινής, με αποτέλεσμα απρόσκοπη, χωρίς προβλήματα, χωρίς κοντάβματα, χωρίς πτώσεις, μέχρι της ημέρας του Χριστού. Και το θαύμα το οποίο σας εύχομαι και πιστεύω ότι και ο Θεός το θέλει. Και θα είστε έτσι, πλήρης καρπών δικαιοσύνης, δια του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Και οι προϋποθέσεις υπάρχουν, γιατί την αγαπάς με αγάπη Χριστού. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν γιατί τον αγαπάς με αγάπη Χριστού. Αυτή την αγάπη τώρα θέλει ο Θεός να την αυξάνει, να την αυξάνει, δεν θα το ξαναπώ, να την αυξάνει όλο και περισσότερο, για να φτάσετε να είστε πλήρεις. Το εύχομαι και το σας το λέω με τα βεβαιότητας ότι ο Θεός θα το κάνει, αν εσύ εργάζεσαι για να φυλάτεις τον παράδεισό σου και αν εσύ εργάζεσαι και βοηθάς για να φυλάτετε μαζί τον παράδεισό σας. Η καρποφορία σας θα είναι πλήρης καρπών δικαιοσύνης διά του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Πολλά θα μπορούσα να σας πω, όμως θέλω κάτι να προσθέσω που λέει ο Λόγος του Θεού. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε εις τους άνδρες σας, ή να και αν τινές άνδρες κάποια στιγμή ξεφύγουν, να τους κερδίζετε από δια του λόγου και της διαγωγής σας. Δεν θα ξεφύγει, αλλά και σε αυτή την περίπτωση, όχι που θα ξεφύγει, αλλά που θα είναι κουρασμένος, που θα έχει κάποια πτώση, που θα είναι απογοητευμένος, που θα είναι θλιμμένος, ο μόνος που μπορεί να τον στηρίζει είσαι εσύ. Εσύ μόνο μπορείς με την προσευχή σου, με τη διαγωγή σου, με τα λόγια σου και με τη συμπεριφορά σου να τον παρηγορείς, να τον ενισχύεις και να τον στηρίζεις. Αμήν. Γιατί οι γυναίκες είναι φτιαγμένες έτσι από το Θεό να είναι σκεύος ασθενέστερο εξωτερικά. Εσωτερικά όμως είναι πιο δυνατές. Μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώηση. Άρα λοιπόν το στήριγμά του, η βοήθειά του, βεβαίως είναι ο Χριστός, αλλά ο Χριστός θα χρησιμοποιεί εσένα. Μην το ξεχάσεις αυτό, αγγελικούλα. Εσύ μόνο μπορείς να βοηθάς στην αδυναμία του, με την προσευχή σου, με τη συμπεριφορά σου, με τη διαγωγή σου και με τα λόγια σου. Και εσύ αδερφέ, ο Λόγος του Θεού λέει να συνοικείς κατά γνώση με τη γυναίκα σου. Πρέπει να γνωρίζεις τα πάντα. Όχι να την κάνεις να σου εξομολογείται, να προσεύχεσαι να σου αποκαλύπτει ο Θεός. Να συνοικείς κατά γνώση με ταυτής, αποδίδοντας τιμήν εις το γυναικείον γένος ως συσκεύος ασθενέστερον. Να μην είσαι ποτέ πικρός, γιατί όταν την πικραίνεις γκρεμίζεται. Είναι σκεύος ασθενέστερο. Θα είσαι πάντοτε γλυκός, τρυφερός. Θα εκφράζεις την αγάπη σου με τη συμπεριφορά σου. Και κατά αυτόν τον τρόπο ο Θεός για να σε ενισχύσει, να τη φροντίζεις, να μην είναι στενοχωρημένη, να γνωρίζεις τα προβλήματά της, τις ανάγκες της, ο Θεός θα σε βοηθάει και δεν θα εμποδίζονται οι προσευχές σου, αλλά θα εισακούονται, γιατί θα βλέπουν πόσο την αγαπάς, πόσο τη φροντίζεις και πόσο την περιθάλπτεις. Μπήκατε στον παράδεισό σας. Σήμερα θα προσευχηθούμε και ο Χριστός δημιουργεί το δικό σας παράδεισο. Αλλά σε αυτόν τον παράδεισο, πρώτον δεν είσαστε μόνοι σας. Κύριός σας και Θεός σας είναι ο Χριστός. Δεύτερον, δεν ξεχνάτε τους γονείς σας. Υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, πρώτη εντολή με μισθαποδοσία, με επαγγελία. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να γίνεται καλό σε σένα
και σε σένα. Και σήμερα δεν έχεις δύο, έχεις τέσσερις γονείς. Ο παράδεισος σου περιστοιχίζεται από τέσσερις γονείς. Και σένα ο δικός σου παράδεισος περιστοιχίζεται από τέσσερις γονείς. Τιμάτε τους γονείς σας. Δεν σημαίνει τώρα το τιμάτε τους γονείς σας, θα αφήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου να κάνει ό,τι θέλει σπίτι σου. Ούτε θα φωνάζεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου να κυβερνάει το σπίτι σου. Είσαστε νέα οικογένεια, άλλη οικογένεια. Αγαπάτε, προσεύχεστε για τους γονείς σας, τους τιμάτε. Αλλά η κεφαλή σου πάντα είναι ο Ματθαίος και η δόξα σου πάντα είναι η Αγγελικούλα. Αμήν. Και τέλος, φροντίστε και για την ευλογία των σαρκικών σας σχέσεων. Ευλογία είναι. Το σώμα σου δεν σου ανήκει. Ανήκει στην Αγγελικούλα, λέει ο Λόγος του Θεού. Και το σώμα σου, Αγγελικούλα, δεν σου ανήκει. Ανήκει στο Ματθαίο και ό,τι σημαίνει αυτό. Αμήν. Τώρα κι εγώ σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και η ζωή σας να είναι πλήρης καρπών δικαιοσύνης δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω και φρόντιζε να την αγαπάς, να τη φροντίζεις, να την περιθάλπτεις και να την εκτρέφεις και φρόντιζε να τον αγαπάς, να τον βοηθάς, όχι οικιακή βοηθός, βοηθός πνευματικά, να τον βοηθάς, να τον στηρίζεις στην αδυναμία του, στην πτώση του, γιατί μόνο εσύ είσαι και έχεις αυτή την ικανότητα, γιατί εσένα προσδιορίσε ο Θεός. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αγαπητοί αδελφοί, ήρθε η ώρα να προσευχηθούμε όλοι μαζί για τα αδέλφια μας, τους οποίους αγαπάμε με αγάπη ιδιαίτερη. Αγαπητοί αδελφοί Ματθαίο και Αγγελικούλα, προσήλθατε αυτοβούλος και αβιάτωστος στην ιερά αυτή τελετή του γάμου και ο Θεός πήρε την απόφαση να σας δημιουργήσει μια οικογένεια. Μπροστά σε αυτή την απόφαση του Θεού, αδελφέ Ματθαίο, είσαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος μας και Θεός μας σου δίνει την αδελφή μας την Αγγελική για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να παραλάβει την Εκκλησία του ως νύμφη και κοσμημένη. Απολύτως βέβαιος. Αμήν. Αυτή είναι που σου έδωσε. Αμήν. Υπόσχεσαι λοιπόν ότι θα αγαπάς την αδελφή μας την Αγγελική όπως το δικό σου σώμα, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία του και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις σε αυτήν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί του κατά γνώση αποδίδοντας τιμήν εις αυτήν ως συσκεύωσης ασθενέστερο και συγκληρονόμο της χάριτος της ζωής. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτήν παρά μόνο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπο σας μη χωρίζει. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, αγγελική προσήλθε σε αυτοβούλος και αβιάστος στην ιερά αυτή τελετή του γάμου. Γι' αυτό και σε ρωτάω. Είσαι απολύτως βέβαια ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας σου δίνει σήμερα τον αδελφό μας τον Ματθαίο για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριο Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία του ως νύφη και κοσμημένη. Υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς και θα σέβεσαι Αυτόν πάντοτε καθώς πρέπει εν Κυρίων. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις Αυτόν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς κατά γνώση μαζί του με φρόνηση και θα υποτάσσεσαι σε Αυτόν καθώς και η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό κατά το Λόγο του Κυρίου. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτήν παρά μόνο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος ας μη χωρίζει. Μετά την ομολογία σας αυτή, και εγώ Γιώργος ο Κοροβέσης ως νόμιμος λειτουργός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, σας ανακηρύττω στο όνομα του Ιησού Χριστού, οι συζύγους και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε
άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν. Ας προσευχόμαστε, αδερφοί, αγκαλιάσετε, αγκαλιάσετε και εσύ. Αυτή είναι η αρχή της ζωής σας. Πατέρα μας αγαπημένος, στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αδερφό μας τον Ματθαίο και για την αδερφή μας την Αγγελικούλα, που στεκόμαστε την ώρα αυτή ενώπιόν σου και φέρνουμε, Κύριε Θεέ μου, αυτή την ώρα, το γάμο τους, την ένωσή τους, εν το όνομα του Χριστού, σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιο. Και σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, εσύ ευλογών, κατά πάντα να τους ευλογήσεις, πληθύνων, κατά πάντα να τους πληθύνεις, σύμφωνα με το λόγο σου και με τον όρκο τον οποίον επιβεβαίωσες για την υπόσχεσή σου αυτή. Σε παρακαλούμε να τους φυλάς πάντοτε από κάθε κακό, από κακούς, πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους, από δυστυχήματα, από ατυχήματα, από θλίψεις, από ασθένειες, από αρρώστιες, από τον διάβολο και σατανά, πάντοτε να τους φυλάς. Να τους φυλάς πάντοτε αγαπημένους, ενωμένους, αχώριστους, Κύριε Θεέ μου, ευλογημένους, άγιους στην παρουσία σου, πάντοτε έτοιμους για την αρπαγή της Εκκλησίας σου. Να τους φυλάς πάντοτε, Κύριε Θεέ μου, σαν μία οικογένεια, σαν ένα. Να τους χαρίσεις παιδιά, να τους χαρίσεις ευλογία, να τους χαρίσεις τη δόξα σου. Και να τους έχεις πάντοτε έτοιμος, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλούμε να είναι για την αρπαγή της Εκκλησίας, ώστε πλουσίως δια των πυλώνων να εισέλθουν στη Βασιλεία στην Ουράνια. Και εμείς, Κύριε Θεέ μου, σε ευχαριστούμε και ευχόμεθα πάντοτε να ευωδούνται και να υγιένουνε, καθώς σήμερα ευωδούνται η ψυχή τους εις δόξαν και έπαινον Θεού, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Καθίστε, αγαπητά μου αδέλφια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τώρα θα έρθουν αδέλφια μας να σας προσφέρουν με αγάπη ως ήθιστε την μπουμπουνιέρα και ευχαριστούμε το Θεό για την έλευσή σας, για την παρουσία σας στο γάμο των παιδιών μας. Θα ψάλουμε τον ύμνο 543. Ο Δημιούργε των πάντων, αγαπητός συγχωρείτε. Thank you.
αγάπητε ειρήνη, για να ευτυχείς και με στη ψυχή καλύπτει όσο ζω με ευτυχείς σοι Θεέ δόρισε πλούσια τις ευχές στους νυχτήρ Δώσε, δώσα αγάπητε ειρήνη, για να είναι ευτυχής και μες την ψυχή να δίνει ευτυχής σοι Θεέ. Δώσε να πίστη σου δούλη του Χριστού σοι δυνατέ και μες στη ζωή τους όλοι να τιμούν εσέ Θεέ, σοι Θεέ. Τις ψυχές τους ο Κύριος να σας ευλογήσει και να σας φυλάει πάντοτε. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επάνω σας και να σας ελεεί. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επάνω σας και να σας δώσει τη δική του την ειρήνη. Ο Θεός να σας ευλογεί. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, τελειώσαμε. Σας θυμίζω ότι είμαστε όλοι προσκεκλημένοι σε έναν άλλο γάμο εκεί στον ουρανό του Χριστού και της Εκκλησίας. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια σε όλους σας δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Τώρα τα αδέλφια μας με τις συγκινήσεις τους θα καθίσουν εδώ μπροστά και εσείς θα έρχεστε από αυτό το διάδρομο, θα συγχαίρετε, θα ευχαριστείτε το Θεό, θα ετοξάζετε και θα φεύγετε από αυτό το διάδρομο ώστε άλλα να γίνουν ευσχημόνος και κατά τάξη. Ο Θεός μαζί σας.